Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες οι οποίες ήταν από την αρχή γνωστές, είχαν δημοσιοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Εξάλλου, γι' αυτό τον λόγο είναι που είχαμε περίπου 80 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, υποψηφίους που θα ήθελαν να υποστηρίξει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, και στη συνέχεια, με βάση και τις πρόνοιες του καταστατικού, έφτασε το θέμα μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν σε τοπικό επίπεδο, σε όλες τις επαρχίες, σε όλες τις δημαρχούμενες περιοχές, έφτασαν τα δεδομένα στο πολιτικό γραφείο, το οποίο πήρε αποφάσεις. Το πολιτικό γραφείο του κόμματος είναι το ανώτατο όργανο ανάμεσα σε δύο συνέδρια. Είναι πάνω και από το εκτελεστικό γραφείο, πάνω και από τον πρόεδρο και από όλους τους αξιωματούχους. Το πολιτικό γραφείο συνεδρίασε από τις 5 η ώρα μέχρι τις 11, 6 ώρες, και πήρε αποφάσεις σχετικά με σχεδόν όλους τους Δήμους. Υπολείπονται ελάχιστες μερικές αποφάσεις ακόμα. Ήταν αναμενόμενο ότι μπορεί να υπήρχαν αντιδράσεις. Εκεί όπου υπήρχαν, για παράδειγμα, 7 ενδιαφερόμενοι για να είναι υποψήφοι δήμαρχοι, είναι κατανοητό ότι η απόφαση δεν θα ικανοποιούσε και τους 7. Αντιλαμβανόμαστε το ότι υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Θα πρέπει όμως όλοι και οι συναγωνιστές και οι πάντες να αντιληφθούν ότι ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να προκαλέσουμε ζημιά στο κοινό καλό, σε αυτό το οποίο και οι ίδιοι επιδιώκουν θέτοντας υποψηφιότητα. Θα υπάρξουν εκπτώσεις σε τυχόν υποψηφιότητες σαν αυτό? Δεν έχουμε μπει σε αυτή τη συζήτηση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι στραμμένος στο κεντρικό ζητούμενο που είναι το κεντρικό ζητούμενο για τις εκλογές του Δεκεμβρίου, που είναι πρώτον μέσα από την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης να προσφέρουμε στους δημότες αυτά που οφείλουμε, και δεύτερον να δώσει κατάλληλες προτάσεις και λύσεις στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, στην Λεμεσό, στον Δήμο Λεμεσού, είναι με μια υποψηφιότητα η οποία έχει τα εχέγγυα για την διεκδίκηση της Δημαρχίας να πετύχουμε τον Δεκέμβριο, ούτως ώστε η για 20 χρόνια δημοτική διακυβέρνηση της Λεμεσού από το ΑΚΕΛ να αλλάξει. Κύριε Πρόεδρε, επειδή χθες στην μια ανακοίνωση που έβγαλαν τα 5 στελέχη, έκαναν λόγο ουσιαστικά δίνοντας όπλο στην ηγεσία του κόμματος για ελιγμένη απόφαση. Ουσιαστικά και μου λέγαν ότι μιλούσα για έκαμε και ο κύριος Θεμιστοκλής λόγω για κοροϊδία και ο κύριος Μιχαλίδη για ελιγμένη απόφαση. Ουσιαστικά έφυγαν τις διαδικασίες εντός του κόμματος. Εσείς πώς το σχολιάζετε τα ζητήματα σε σχέση και με το γεγονός ότι σήμερα, χθες, νομίζω να ανακοινώσαν και σε κάποιους δήμους άλλοι υποψήφοι που προέρχονται από το Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά δεν ήταν στην πρόταση. Πώς βλέπετε το ζήτημα και για τις διαδικασίες? Η λυμένη απόφαση ήταν ότι όσοι εκδήλωναν ενδιαφέρον για να υποστηριχθούν από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, μετά από τις διαβουλεύσεις που έγιναν σε τοπικό επίπεδο από τις επαρχιακές γραμματείες, όχι από την Πινδάρου ή από τον πρόεδρο του κόμματος, μετά από αυτή την διαδικασία θα έμπαιναν στην κρίση του πολιτικού γραφείου. Αυτή ήταν η λυμένη απόφαση. Και βεβαίως τόσο στην περίπτωση της Λεμεσού όπως και αλλού, ένα κόμμα όπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που είχε δημοσίως καλέσει όσους ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, οφείλαμε να θέσουμε αυτές τις υποψηφιότητες, αυτές τις περιπτώσεις στο πολιτικό γραφείο. Αυτό και έγινε. Η περίπτωση της Λεμεσού ήταν ότι, όπως έχουμε διευκρινίσει και σε ανακοίνωσή μας, ότι υπήρχε το αίτημα
από τους 5 συναγωνιστές μας να μην τεθούν και οι 7 υποψηφιότητες στο πολιτικό γραφείο. Κανένας, μα κανένας μας δεν είχε τέτοιο δικαίωμα να πάρει τέτοια απόφαση πριν από το πολιτικό γραφείο. Εκείνο το οποίο αξίωσαν ήταν εάν αποφασίσουν μεταξύ τους να υποχωρήσουν οι 4, η μία αυτή υποψηφιότητα να φτάσει στο πολιτικό γραφείο. Αυτή και μόνον αυτή. Δεν είχε ούτε ο πρόεδρος του κόμματος, ούτε το εκτελεστικό γραφείο, ούτε κανένας άλλος τέτοια εξουσία να αποκλείσει ανθρώπους οι οποίοι μετά από πρόσκληση του κόμματος είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Και δεν ήταν μόνο στη Λεμεσό που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον άνθρωποι που δεν ήταν, δεν προέρχονταν από την παράταξή μας, ήταν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Με ποια λογική θα μπορούσε την Ιστάτη όταν φτάσαμε στο πολιτικό γραφείο να πούμε ότι όσοι δεν προέρχονται από τον συναγερμό, διότι περίπου αυτό ήθελα, θα πρέπει να αποκλειστούν? Όχι. Αυτό το κόμμα, όχι σήμερα, εδώ και δεκαετίες έχει αυτή την πολιτική να κάνει ανοίγματα και ειδικά στις δημοτικές εκλογές που είναι τοπικού χαρακτήρα και δεν είναι εκλογές όπου θα αποφασίζουν τα κόμματα στην πρωτεύουσα και θα κάνουν μεταξύ τους συμφωνίες με άλλο σκεπτικό για να κάνουν συμμαχίες. Δεν είναι αυτό οι δημοτικές εκλογές. Οι δημοτικές εκλογές είναι να σεβαστούμε τις τοπικές κοινωνίες, να αφουγκραστούμε τις τάσεις και κατά τόπους να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε, τις καταλληλότερες προτάσεις. Γι' αυτό το υπογραμμίζω κάθε φορά και η πρωτότυπη και η διόρυθμη απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού για το Παραλίμνη. Διότι ακριβώς λαμβάνουμε υπόψη πολύ σοβαρά το τι συμβαίνει στις τοπικές κοινωνίες. Η αξίωση ότι στο πολιτικό γραφείο δεν θα έπρεπε να φτάσουν κάποιες υποψηφιότητες είναι τελείως αστήριχτη. Η απόφαση που υπήρχε από πριν, που την χαρακτηρίζουν ως προηλυμένη, ήταν μόνο αυτή, ότι όλες οι υποψηφιότητες θα τεθούν ενώπιον του πολιτικού γραφείου. Και το πολιτικό γραφείο αποτελείται από στελέχη τα οποία είναι εκλελεγμένα από το σύνολο των μελών του κόμματος, αποτελείται από βουλευτές οι οποίοι μόλις προχθές έχουν πάρει στις επαρχίες τους στην βάση την ψήφο χιλιάδων πολιτών. Άρα λοιπόν είναι ακατανόητο το να μέμφονται κάποιοι είτε τον πρόεδρο του κόμματος είτε την οποιαδήποτε διαδικασία. Ήταν μια διάφανη διαδικασία όπου στο πολιτικό γραφείο έγινε συζήτηση, υπήρξαν αντιρρήσεις, ακούστηκαν, έγιναν ψηφοφορίες εκεί που χρειάστηκε και λήφθηκαν αποφάσεις. Κύριε Πρόεδρε, την φράξια την αποφάση των 5 ή την... Τις ενέργειες των 5 θεωρείται φράξια, το κομμάτι θεωρούνται εκτός κομματικής γραμμής? Δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω. Ο καθένας είναι υπόλογος για τις πράξεις και για τα λόγια του. Εμείς έχουμε μια διαδικασία η οποία τηρείται και το κόμμα έχει να κάνει πολλή δουλειά, εκτός του ότι μας απορροφά το να παρακολουθήσουμε στενά το τι συμβαίνει για την εθνική μας υπόθεση. Η δεύτερη μεγάλη δουλειά αυτής της εποχής είναι το ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τις δημοτικές εκλογές. Αν κατεβάσουν δικό τους υποψήφιο, τελικά αυτό θα προβληματίσουν ή εσύ? Δεν θα σχολιάσουμε οποιαδήποτε επιμέρους θέματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζει στην Λεμεσό την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του κυρίου Νικολαίδη και εν όψη των εντελώς αψυχολόγητων και παράλογων αντιδράσεων από την ΕΔΕΚ, η απάντησή μας ήταν ότι αν η ΕΔΕΚ, ο κύριος Σιζόπουλος, ο οποίος τελικά αναμειγνύεται στα εσωτερικά του Δημοκρατικού Συναγερμού και στις αποφάσεις του πολιτικού μας γραφείου, στην απόφαση να υποστηρίξουμε ένα ανεξάρτητο υποψήφιο, νομίζει ότι έχει λόγο, αλλά παραβλέποντας αυτό το θέμα, καλούμε την ΕΔΕΚ, αν θεωρεί ότι είναι δική της υπόθεση υποψηφιότητα του κ. Νικολαίδη, να την ενισχύσει για να αυξήσουμε τις πιθανότητες εκλεξιμότητας. Κύριε Προδρόμου, εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσματος με τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί και αν και εφόσον οι 5 κατέλθουν με δικό τους υποψήφιο στη Λεμεσό, αντιλαμβανόμαστε ότι θα αποδυναμωθεί η δυναμική, ας την πω έτσι, της υποψηφιότητας Νικολαίδη. Θεωρείται λοιπόν εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσματος ότι είναι επιλογή νίκης η απόφαση του πληγάμα για στήριξη του Νικολαίδη? Οι αποφάσεις του πολιτικού γραφείου έγιναν σε κάθε δήμο, είναι πάντοτε σχετικές, γιατί είχαμε σε πολλούς δήμους να διαλέξουμε
ανάμεσα σε αξιόλογα πρόσωπα. Σε αρκετές περιπτώσεις είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε δικά μας στελέχη και κάποιοι αποκλείστηκαν. Δεν ήταν εύκολες αποφάσεις, αλλά ήταν αποφάσεις ευθύνης, σύμφωνα με την κρίση του πολιτικού γραφείου, πώς θα δίναμε τις πιο αξιόμαχες, σε όρους εκλεξιμότητας, υποψηφιότητες. Και φυσικά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι και αν μπορεί να γίνει, ότι η υποψηφιότητα του κυρίου Νικολαίδη συγκεντρώνει όλα τα εχέγγυα εκλογής. Απλώς θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αν βάζαμε στοίχημα για τις τελευταίες δημαρχιακές εκλογές στην Πάφο, θα χάνατε όλοι εκτός από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Που δεν στήριξε τον Φέδωνα. Βεβαίως στήριξε τον κύριο Φέδωνα. Θέλω να φάνηκε ότι η δυναμική του είναι τέτοια ώστε να εκλεγεί. Εν πάση περιπτώσει, αν θα χάσετε το Δήμο Λεμεσού. Ο κύριος Φέδωνας για δεκαετίες και βρέθηκε εκεί και ήταν υποψήφιος διότι ήταν στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Βεβαίως από την ώρα που είναι δήμαρχος και θέλει να λειτουργήσει ως δήμαρχος όλων των Παφίων και πολύ καλά κάνει. Αλλά δεν πάβει. Και όχι, ήταν εξάρτητη η υποψηφιότητα του Φέδωνος. Βεβαίως. Βεβαίως. Όπως ανεξάρτητες είναι οι υποψηφιότητες στους πλείστους δήμους. Και όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος όταν αποφασίζει να απευθυνθεί στους δημότες και επειδή δεν υπάρχουν δήμοι στους οποίους τα κόμματα να έχουν 50 και 60% οφείλει να κάνει τον συγκερασμό και να έχει μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα που θα συγκεντρώσει υποστήριξη και από άλλους πολιτικούς χώρους και από πολίτες δημότες οι οποίοι θεωρούν ότι στις δημοτικές εκλογές είναι αδέσμευτοι. Και συνειδητοποιούμε στη σημερινή Κύπρο ότι ίσως η πλειοψηφία των πολιτών στους δήμους νιώθει ακριβώς κομματικά αδέσμευτοι και θα πάρουν τις αποφάσεις τους οι άνθρωποι ανάλογα με τα πρόσωπα τα οποία έχουν να υποστηρίξουν. Γι' αυτό και κάποιες συμπεριφορές, όποιες και αν είναι οι διαφορετικές εκτιμήσεις και οι απόψεις, κάποιες συμπεριφορές πολιτικών στελεχών θα πρέπει να είναι συγκρατημένες γιατί μας παρακολουθούν οι πολίτες, οι δημότες. Αν δεν εκλεγεί ο κύριος Νικολαίδης, ποιος θα φταίει, ποιον θα αναζητήσετε ευθύνες, τότε θα είναι δίκαιο να επιρρύψουν κάποιοι ευθύνες στην ηγεσία του? Αν εκλεγεί ο κύριος Νικολαίδης, αν εκλεγεί, ποιος θα πιστωθεί? Αν απαντήσετε αυτό το ερώτημα, απαντάτε και το δικό σας. Εμείς θέλουμε και το εννοούμε ειλικρινά, οι δημοτικές εκλογές να είναι χρήσιμες για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν ήμασταν πιο πολιτικά όριμοι αυτή τη στιγμή θα συζητούσαμε την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και το τι πρέπει να αλλάξει στους δήμους. Οι δήμοι της Κύπρου που πάμε να κάνουμε εκλογές μέσα έχουν πολύ μικρές δυνατότητες ανάλογα με το βιωτικό επίπεδο και την ανάπτυξη αυτής της χώρας και χρωστάμε στους δημότες πάρα πολλά πράγματα. Χρωστάμε το πολιτικό σύστημα. Εάν οι πολίτες έχουν σήμερα την στάση την πολύ κριτική απέναντι στο σύστημα, αν είναι σκεπτικιστές μέχρι και απογοητευμένοι, δύο φορές δικαιούνται να είναι οι δημότες σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες που έχουν μέχρι τώρα από τους δήμους. Αυτό θα έπρεπε να είναι το κύριο μέλημά μας και εμείς πιστεύουμε ότι προωθώντας την μεταρρύθμιση των δήμων και προωθώντας υποψηφιότητες που θα δουλέψουν σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι. Θα κριθούμε από τα αποτελέσματα όχι μόνο ποιος νίκησε ποιον αλλά εάν στη συνέχεια μπορέσουμε συνολικά να κάνουμε τρία πράγματα στους δήμους που θα είναι καλά για τις πόλεις μας και καλά για τους δημότες. Κύριε Πρωθυπουργό, το δείξατε στα λεγόμενα σας. Απλά θεωρείτε δηλαδή ότι η ΕΔΕΚ παρεμβαίνει στα εσωτερικά του συναγερμού επειδή σχολίασε ο πρόεδρος του κόμματος την απόφαση ενός προϋβουλευτή και υπουργού για την έφαση σας να στηρίξετε εσείς? Όχι, εμείς δεν το κάνουμε θέμα, ούτε εκφράζουμε κανένα απολύτως παράπονο. Επειδή όμως ο κύριος Σιζόπουλος μας κατηγόρησε ότι παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά της ΕΔΕΚ, νομίζω ότι αν κάποιος παρενέβη σε αυτή την περίπτωση, μάλλον ήταν ο κύριος Σιζόπουλος της διαδικασίας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, χωρίς να ασχοληθεί με την ΕΔΕΚ, με το ΔΙΚΟ, με το ΑΚΕΛ, με την Συμμαχία, με την Αλληλεγγύη, με τους οικολόγους, επέλεξε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποταθεί στο κόμμα εκφράζοντας ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Τα πράγματα είναι κρυστάλλινα.
Από εκεί και πέρα, ας αποφύγουμε περιττές συζητήσεις. Όχι, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα με την ΕΔΕΚ, με τον κύριο Σιζόπουλο. Εμείς υποστηρίζουμε τον κύριο Νικολαίδη, ο οποίος απευθύνθηκε και ζήτησε υποστήριξη και υποθέτω ότι ζητά υποστήριξη και από άλλα κόμματα. Οι δημοτικές εκλογές, οι δημαρχιακές εκλογές ιδιαίτερα, δεν είναι χώρος αντιπαράθεσης κομμάτων. Αυτό έχει αποδειχτεί κιόλας αρκετές φορές στο παρελθόν.